Τον χώριο δεσμό της παραβατικότητας στα ασφαλιστικά ταμεία υποστηρίζει ότι θα κόψει το Υπουργείο Εργασίας με την εφαρμογή του προγράμματος Αριάδνη από την 1η Ιανουαρίου 2013. Βάσει του προγράμματος αυτού, το οποίο θα θεσμοθετηθεί με σχετικό νομοσχέδιο, η άδεια γάμου, η άδεια ταφής, όπως και κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, θα δηλώνεται στους συμβολιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία. Η συμβολιογραφική πράξη θα στοιχίζει περίπου 50 ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε την Πέμπτη σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης, τα ταμεία θα εξοικονομήσουν περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ μετά την αρχή του νέου έτους. Το σύστημα Αριάδνη δεν θα αφήσει να γεννηθεί η παραβατικότητα. Γιατί από τον καινούριο χρόνο δεν θα αισθάνεται κανείς πλέον ότι θα βλέπει τα ταμεία να αιμορραγούν και μια πολιτεία να έρχεται να εντοπίζει την παραβατικότητα αφού γίνει. Με τον τρόπο αυτό θα αναστέλλεται άμεσα η ίσπραξη συντάξεων και παραχών από μη δικαιούμενα πρόσωπα, θα ακυρώνονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια από τον ΕΟΠΗ, ενώ οι δημόσιες οικονομικές εφορίες θα μπορούν να αξιολογούν σε ζωντανό χρόνο τα νέα δεδομένα σε φορολογικό επίπεδο και σε επίπεδο περιουσιολογίου. Δεν κάνουμε πλούσιους συμβολιογράφους, διότι θα υπάρξει πλαφόν στις πράξεις που θα μπορούν να περάσουν από κάθε συμβολιογράφο. Θα προσδιοριστεί όταν έρθουμε να το νομοθετήσουμε. Ποιο μην ξεχνάτε, πλαφόν, δηλαδή, για να έχουμε μια γύρω ιδέα. Στις 40 πράξεις το χρόνο. Δεν γίνεται κανείς πλούσιος με 40 πάγιες συμβολιογραφικές πράξεις δηλαδή, το χρόνο. Δηλαδή θα είναι 40 με ένα κόστος... συμβολιογράφο. 40 περίπου, επί 40, περίπου, δηλαδή περίπου, μιλάμε για 1.600 ευρώ το χρόνο. Και αν χρεώνεται 40 ευρώ η πράξη, που και αυτό πόσο είναι μια τάξη μεγέθους, μπορεί να πάει και πιο χαμηλά. Δεν είναι προσδιορισμένα όλα αυτά, αλλά εγώ δεν βγαίνουν τα νούμερα όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι 200.000 πράξεις το χρόνο και είναι 3.000 συμβολιογράφοι. Άρα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 60 πράξεις. 3.500 αν δεν είναι 40, θα είναι 60. Ναι. Πρέπει να κάνουν 60 πράξεις. Κατά συνέπεια, είναι 8 εκατομμύρια. Πάλι δεν κάνουν είναι 8 εκατομμύρια υπέρ των συμβολιογράφων. Κοιτάξτε, ξεκινάμε νομίζω από λάθος αφετηρία. Εδώ διαπιστώνουμε ότι το σύστημα πάσχει. Πάσχει διότι δεν είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένο. Και από αυτά τα ελλείμματα δεν εξοικονομούνται ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία που υπολογίζονται περίπου στα 500 εκατομμύρια τα υπολογίζουμε εμείς. Μόνο με την περίπτωση, ας πούμε, νόμιμης διακοπής καταβολής σύνταξης σε θανόντα, αργεί να ενημερωθεί το ταμείο το σχετικό, το αρμόδιο, περίπου 3 μήνες από το θάνατο του δικαιούχου που πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δεν του καταβάλλει τη σύνταξη. 3 μήνες επί 800 ευρώ μέσο όρο σύνταξη, επί 110.000 θανάτους το χρόνο κατά μέσο όρο, μας κάνει περίπου 250 εκατομμύρια το χρόνο.